ξέραμε εδώ και κάποιους μήνες, δύο μήνες περίπου τρεις, ότι η απόφαση θα είναι απορριπτική, δηλαδή δεν θα χορηγηθούν δώρα και επιδόματα. Έκρινε ότι δεν ήταν αντισυνταγματικές οι περικοπές το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπήρχαν πολλές ελπίδες και είναι στην ουσία αντιφατικό, γιατί ήταν ομόφωνη σχεδόν η απόφαση του τμήματος που είχε κρίνει τον νόμο αντισυνταγματικό και είχαμε τελικά μια απόφαση της Ολομελίας η οποία τον κρίνει συνταγματικό. Άρα όλες οι αγωγές που έχουν κατεθεί εκ μέρους των δημοσίων υπαλλήλων και θα δικαστούν, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό αν επιλεγεί ως πλοηγός η απόφαση του ΣΤΕ. Δηλαδή είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα απορριφθούν και οι αγωγές που έχουν κάνει κατά μόνας ή και ομαδικά οι δημόσιοι υπάλληλοι.